Η τεχνολογία άλλαξε τελείω τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε ο ένα με τον άλλον και με τον υπόλοιπο κόσμο. Είτε ψάχνουμε για την καλύτερη πιτζαρία, είτε κάνουμε βιντεοκλήση με ένα φίλο, ή αγοράζουμε ρούχα, η τεχνολογία βρίσκεται πλέον σε κάθε πτυχή τη καθημερινή μα ζωή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανάπτυξη τη τεχνολογία έχει βελτιώσει πράγματα που κάποτε ήταν αποσυνδεδεμένα. Πολλέ τακτικέ μάρκετινγκ και πωλήσεων έχουν εξελιχθεί χάρη στι ψηφιακέ πλατφόρμε και τεχνικέ. Ωστόσο, στον ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο μα, οι πωλήσει πρόσωπο με πρόσωπο εξακολουθούν να είναι πολύτιμε και βοηθούν τι εταιρείε και τα brands με τρόπου που δεν μπορούν να το κάνουν οι ψηφιακέ αλληλεπιδράσει. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώ να γίνει καλύτερο στι πωλήσει πρόσωπο με πρόσωπο. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σα, είμαι ο Δωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επιχειρηματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξη online και offline. Γράψτε μου στα σχόλια, εσύ στην επιχείρησή σου κάνει πωλήσει πρόσωπο με πρόσωπο ή πλέον είσαι κυρίω online. Και α μπούμε κατευθείαν στο θέμα μα. Το πρώτο που χρειάζεται να θυμάσαι στις πωλήσει πρόσωπο με πρόσωπο είναι ότι η γλώσσα του σώματο είναι το πάνω. Ο πελάτη στον οποίο θα μιλήσει θα σου δείξει τη συναισθηματική του κατάσταση μέσα από τον τρόπο που στέκεται μπροστά σου. Η συναισθηματική κατάστασή του συχνά μπορεί να μα αποκαλύψει πόσο έτοιμο είναι να αγοράσει. Για την ακρίβεια, μα αποκαλύπτει το πόσο έχει εμπιστευτεί εμά ή αυτό που του παρουσιάζουμε. Και η εμπιστοσύνη του απέναντί μα είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια τη παρουσίαση ή τη αλληλεπίδρασή μα μαζί του. Η δική μα γλώσσα σώματο χρειάζεται να καθρεφτεί τη δική του. Αν ο πελάτη κρατάει κάποια απόσταση από εμά, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να πάμε πιο κοντά του. Αυτό θα τον κάνει να νιώσει πίεση ή ότι εισβάλλουμε στον προσωπικό του χώρο. Αυτό που χρειάζεται να κάνει σε πρώτη φάση είναι να κρατήσει κι εσύ μία απόσταση. Στη συνέχεια, αφού προσπαθήσεις να λύσει τι απορίε του και να κάνει διάλογο μαζί του και να τον κάνει να ανοιχτεί, θα δει ότι η πιθανότητα σιγά σιγά θα χαλαρώσει το σώμα του και θα έρθει πιο κοντά σου τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθει και εσύ πιο κοντά του. Θέλω να σκεφτεί τη διαδικασία αυτή σαν φλερτ. Βήμα-βήμα θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη άνεση στη γλώσσα του σώματο, που τελικά θα οδηγήσει σε κάτι περισσότερο. Έτσι είναι και στην πώληση. Βήμα-βήμα, η -βήμα, επικοινωνία με τον πελάτη και σε ελεκτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο γλώσσα σώματο, οδηγεί στο κλείσιμο τη συμφωνία ή στην πώληση του προϊόντο ή τη υπηρεσία σου. Το δεύτερο skill που χρειάζεται να κατακτήσει για να πετύχει τι πωλήσει πρόσωπο με πρόσωπο είναι η αξιοποίηση του τόνου φωνή. Η παρουσίαση μα στον πελάτη δεν είναι απλά η ανάγνωση ενό σενάριου που μα έχει δώσει η εταιρεία μα ή ένα εκπαιδευτή μα. Οι λέξει παίρνουν δύναμη ανάλογα με τον τόνο τη φωνή μα. Όπω και στην περίπτωση τη γλώσσα του σώματο, χρειάζεται να προσαρμοστεί ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται ο πελάτη, αλλά και με το που βρίσκεστε, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε δηλαδή. Για παράδειγμα, κάνει παρουσιάσει εκθέσει όπου γύρω σου υπάρχει πολλή κόσμο ή φασαρία, ο τόνο τη φωνή σου θα πρέπει να είναι δυνατό και γεμάτο ενέργεια. Εννοείται ότι δεν χρειάζεται να φωνάζει, αλλά αν μιλά αρκετά σιγά, δεν θα μπορέσουν να σε ακούσουν και επομένω δεν θα μπορέσει να μεταφέρει το μήνυμά σου αποτελεσματικά. Για την ακρίβεια, χρειάζεται η ένταση τη φωνή σου να είναι τέτοια ώστε να ξεπερνά τα αυτιά του πελάτη τη φασαρία που γίνεται γύρω σα. Α πούμε ότι κάνει ένα ραντεβού ή μια παρουσίαση σε κάποιο γραφείο ή σε κάποιο ήσυχο καφέ. Ο τόνο και η ένταση τη φωνή σου χρειάζεται να είναι αντίστοιχη στην ένταση που υπάρχει γύρω σα. Αυτό το κάνει γιατί θέλει να νιώσει ο πελάτη, ότι ταυτίζεσαι με την εμπειρία που βιώνει εκείνη τη στιγμή. Αν το περιβάλλον είναι ήσυχο και χαλαρό και εσύ έχει μεγάλο τόνο και ένταση στη φωνή σου, θα είσαι σαν μια ενόχληση. Ενώ αν μιλήσει σιγά και έρεμα, θα σε νιώσει κοντά του και θα θέλει να ακούσει την παρουσίασή σου. Αν θέλει να μάθει περισσότερο για την επικοινωνία, για τι δεξιότητε επικοινωνία, για τη γλώσσα του σώματο, για τον τόνο τη φωνή που έχουν οι άνθρωποι που θεωρούνται χαρισματικοί στην επικοινωνία, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο 10 δεξιότητε, βάλει τα στοιχεία σου και παρακολούθησε μια εκπαίδευσή μου, μια ομιλία μου, σχετικά με τι 10 δεξιότητε επικοινωνία. GreekCoach.gr κάθετο 10 δεξιότητε. Τέλο, θα αναφερθώ σε μια έννοια που αν ασχολείσαι με τι πωλήσει σίγουρα την έχει ακούσει. Και είναι το λεγόμενο το κλείσιμο. Κλείσιμο σημαίνει ότι ο πελάτη έχει ακούσει όλη την παρουσίασή μα, έχει φτάσει στο τέλο τη παρουσίαση, έχει ακούσει τα πάντα και βρίσκεται μπροστά στην επιλογή του να ξεκινήσει, να πάρει την απόφαση να αγοράσει τα πρώτα τη υπηρεσία μα ή όχι. Πριν είπα ότι η διαδικασία τη πώληση πρόσωπο με πρόσωπο μοιάζει αρκετά με το φλερτ. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για το κλείσιμο. Είναι η δική σου ευθύνη να οδηγήσει τον πελάτη στην απόφαση να αγοράσει αυτό που πουλά. Όπω και στο φλερτ, κάποιο από του δύο θα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία να κάνει την πρώτη κίνηση και στι πωλήσει ισχύει το ίδιο πράγμα. Στι πωλήσει μάλιστα, αυτό τον ρόλο τον έχει εσύ. Είναι πολύ σπάνιο ο πελάτη να ακούσει την παρουσίαση και να πει από μόνο του Φαίνεται πολύ ωραίο, ε, πείτε μου πού να υπογράψω ή πάρετε τα χρήματά μου. Οπότε χρειάζεται την καθοδήγησή μα. Και μερικέ φορέ οι υποψήφοι, το μόνο που χρειάζονται είναι ένα μικρό σπρόξιμο για να πάρουν την απόφασή του. Προσοχή δεν είναι ο πίεση ή χειρισμό. Αφού κάποιο έχει δει την παρουσίασή σου, μπορεί να χρησιμοποιήσει το κλείσιμο που ονομάζω το μικρό σπρόξιμο. Πολύ απλά λοιπόν μπορεί να πει Λοιπόν, τι λε, ξεκινάμε. Ή αν θέλει να το κάνει λίγο πιο ολοκληρωμένο, μπορεί να πει Λοιπόν, Γιώργο, ξέρει ότι του αρέσει ξέρει ότι μπορεί να σε βοηθήσει να λύσει αυτό που μα είπε ότι θέλει να λύσει, τέλο πάντων, και ξέρει ότι μπορεί να το κάνει. Οπότε θα ξεκινήσουμε. Οκ. Okay. Και μην ξεχάσει αυτό το OK στο τέλο. Δεν χρειάζεται να περιμένει. Αν έχει κάποια σημαντική αντίρρηση, θα σε διακόψει, θα σε σταματήσει και θα την πει. Αν όμω δεν έχει κάποια σημαντική αντίρρηση και εσύ διστάσει και περιμένει, τότε θα είναι σαν να του περνά το μήνυμα ότι θα πρέπει να αφιερώσει αρκετό χρόνο για να το σκεφτεί. Του δίνει πάρα πολύ χώρο και ο ανθρώπινο εγκέφαλο έχει την τάση να υπεραναλύει τα πάντα. Ενώ με το κλείσιμο που μόλι σου ανέφερα, παίρνει σαν δεδομένο ότι ο υποψήφιό σου είναι έτοιμο να ξεκινήσει, είναι έτοιμο να αγοράσει. Αυτή η στρατηγική είναι προ όφελό του, διότι πρώτον, αν του αρέσει το προϊόν ή η υπηρεσία σου, τον βοηθά παίρνοντα εσύ την πρωτοβουλία για την αγορά, ώστε να μην σκέφτεται συνεχώ αν είναι η σωστή η απόφασή του. Και δεύτερον, αν από την άλλη έχει κάποια σημαντική αντίρρηση, θα στην εκφράσει ούτω ή άλλως. Οπότε να θυμάσαι. Διάβασε τη γλώσσα του σώματο του υποψηφίου σου, χωρί βέβαια να χρειαστεί να μπει σε μεταφυσικό επίπεδο, Χρησιμοποιήσε τον κατάλληλο τόνο στη φωνή σου και κάνει κλείσιμο. Καμία παρουσίαση δεν πρόκειται να οδηγηθεί σε αποτέλεσμα αν δεν κάνει κλείσιμο. Μπορεί να έχει την καλύτερη παρουσίαση στον κόσμο. Μπορεί να έχει το καλύτερο προϊόν στον κόσμο. Αλλά αν δεν κάνει κλείσιμο, είναι πάρα πολύ σπάνιο, τόσο σπάνιο που δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτό, ότι ένα πελάτη θα βγάλει από μόνο σου την κάρτα ή τα χρήματά του και θα σου ζητήσει εκείνο να πληρώσει. Η καλή επικοινωνία δεν είναι κάτι με το οποίο κάποιο γεννιέται. Είναι μια σειρά από δεξιότητε και συνήθειε που κάποιο αποκτά μεγαλώνοντα. Αν θέλει να μάθει ποια είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί που θεωρούνται χαρισματικοί στην επικοινωνία, τότε δε την ομιλία μου για τι 10 δεξιότητε επικοινωνία. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετο 10 δεξιότητε, βάλτε τα στοιχεία σου και παρακολούθησε την ομιλία μου. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει. Γράψα μου στα σχόλια αν έχει κάποια ερώτηση που θα θέλει να σου απαντήσω σχετικά με τι πωλήσει πρόσωπο με πρόσωπο. Βάλει εφαρμογή τι σημερινέ ιδέε και θα γίνεις ακόμη καλύτερο στις παρουσιάσεις. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, δε οπωσδήποτε το βιβλίο μου, Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρει το link στην περιγραφή.